Αρχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας από την ένταση σε επίπεδο ρητορικής μεταξύ Πάνου Καμένου, αρχηγού ΓΕΘΑ, και του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Χουλουσία Κάρ. Σε τεντωμένο σκηνή βαδίζουν οι σχέσεις Αθήνα-Άγκυρα στην ώρα που καταγράφεται πληθώρα τουρκικών υπερπτήσεων πάνω από τα ελληνικά νησιά. Εκείνος που δεν θα σεβαστεί την εθνική μας κυριαρχία και την εθνική μας ακεραιότητα θα συντριβεί. Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπίσουμε την πατρίδα μας, να υπερασπίσουμε τους βομούς και τις αιστείες μας. Παρά το χθεσινό αυτό μήνυμα του Πάνου Καμένου με αποδέκτη την Άγκυρα από το ακριτικό Καστελόριζο, τουρκικά μαχητικά προχώρησαν σε μία ακόμα παραβίαση του FIR Αθηνών. Μόλις 8 λεπτά μετά την απογείωση του ελικοπτέρου του Πάνου Καμένου από το Καστελόριζο και συγκεκριμένα στις 8:43 το πρωί, ζεύγος τουρκικών F-16 πραγματοποίησε υπερπτήσεις στα 4.000 πόδια πάνω από την ίσο Μεγίστη πριν βγει ένα λεπτό αργότερα από το FIR Αθηνών. Σχολιάζοντας τις τουρκικές παραβιάσεις, ο Υπουργός Άμυνας με ανάρτησή του στο Twitter έκανε λόγο για ψευτοτσαμπουκάδες. Η πυραυλάκα τους του πολεμικού μας ναυτικού, ο κυβερνήτης και το πλήρωμα, μαζί με τους άλλους υπερασπιστές του Αιγαίου της Δαν Μεγίστης, δένουν με τους ακρίτες του μαγευτικού Καστελόριζου. Σήμερα, όπως κάθε μέρα, οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας αναχαιτίζουν αποτελεσματικά τους Τούρκους ψευτοτσαμπουκάδες. Ηχηρό μήνυμα αποτροπής σε ενδεχόμενη πρωτοβουλία της Άγκυρας στο Αιγαίο έστειλε και ο αρχηγός ΓΕΘΑ, Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης. Εάν ανέβουν σε βραχονισίδα θα την ισοπεδώσουμε. Και αυτή είναι μια κόκκινη γραμμή που την ενστερνίζεται και η κυβέρνηση. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο σύγκρουσης με την Τουρκία, ο αρχηγός ΓΕΘΑ ξεκαθάρισε πως κύριο μέλημα της Ελλάδας είναι η διατήρηση της ειρήνης. Εάν χρειαστεί να πολεμήσουμε, δεν θα συμπολεμήσει κανένας δίπλα μας. Η δική μας προσπάθεια επικεντρώνεται να μην χρειαστεί να φτάσουμε ως εκεί. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι Τούρκοι δεν θα φτάσουν έως εκεί. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ πάντως υποστήριξε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας και των συμμάχων της ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα λειτουργεί σαν γέφυρα και παίζει θετικό ρόλο. Ο άξονας της Ελλάδας με το Ισραήλ και την Αίγυπτο αντισταθμίζει την πίεση που εξασκείται από την Τουρκία. Ο Υπουργός Άμυνας συνεχίζει και σήμερα την προγραμματισμένη περιοδία του σε ακριτικά νησιά, συνοδευόμενος από την ηγεσία του στρατού και του ναυτικού, καθώς θα επισκεφτεί Λέρο, Λιψούς και Φαρμακονήσι.